Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Η ΕΑΚ ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς της τιμάει απόψε την ΟΠΑΠ Κύπρου. Καλούμε στη σκηνή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου, κύριο Δημήτρη Αλετράρη. Το έπαθλο απονέμουν ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, και ο αντιπρόεδρος της ΕΑΚ, Κωνσταντίνος Καμπύλης. Πάμε να δούμε το φιλμάκι. Ένα χ2. Έτσι αρχίζει η ιστορία του ΟΠΑΠ στην Κύπρο το 1969 με το προπό να γίνεται ο αιμοδότης του κυπριακού αθλητισμού, αφού ο προϋπολογισμός του νεοσύστατου τότε ΚΟΑ προβλέπει έσοδα 180.000 λιρών από τα κέρδη του προπό και μόνο 300 λίρες από άλλες πηγές. Τα τραγικά γεγονότα του 1974 αναστέλουν τη λειτουργία του ΟΠΑΠ. Η κυπριακή κυβέρνηση με εναγώνιες παρεμβάσεις καταφέρνει την επάνωδό του. Ο ΟΠΑΠ είναι και πάλι εδώ, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανοικοδόμηση του τόπου. Από το 2003, ο ΟΠΑΠ Κύπρου αλλάζει μορφή και γίνεται εταιρεία. Η καρδιά του όμως χτυπά όπως πάντα, στους παλμούς της κυπριακής κοινωνίας και των ανθρώπων της. Με βασικούς πυλώνες προσφοράς στο περιβάλλον, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και προπαντός την υγεία, η εταιρεία ΟΠΑΠ Κύπρου αναδεικνύεται διαχρονικά ο ειλικρινής σύμμαχος του τόπου μας. ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουμε κάθε αγώνα. Ο κύριος Αλετράρης να μείνει στη σκηνή, καθώς θέλουμε να ακούσουμε δύο λόγια από τον ίδιο. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσω με χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και οι στόχοι που θέσατε να γίνουν πραγματικότητα. Δεύτερον, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Τους περισσότερους τους γνωρίζουμε γιατί τους στηρίζουμε και τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία και σε αυτήν τη χρονιά. Ευχαριστήσουμε την ΕΑΚ. Κάθε φορά που σας δίνουν κάτι, όταν γίνεται μια προσπάθεια και αυτό που κάνει ο ΟΠΑΠ να εκτιμείται, σίγουρα αρέσει. Και να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να είναι ο σύμμαχος της κυπριακής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.